γιορτή Ελιάς Χελαριού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, ο Δήμος Πάρτης και ο Δήμος Μενομασιάς είναι οι διοργανωτές αυτής της 8ης έκθεσης λακωνικών προϊόντων. Η έκθεση λακωνικών προϊόντων αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία την περίοδο που διανύουμε, όπου όλη η χώρα μας βιώνει τη δύναμη μια μεγάλη οικονομική κρίση. Η έκθεση λακωνικών προϊόντων αποτελεί πλέον θεσμό. Έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών που ζουν στην Αθήνα και όχι μόνο, που μας περιμένουν κάθε χρόνο για να γνωρίσουν, να γευτούν και να προμηθευτούν τα ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα μας. Να πω το κλασικό ότι αισθάνομαι χαρά που βρίσκομαι στα εγγένεια της 8ης έκθεσης προϊόντων της Λακωνικής Γης, μια γη που, επιτρέψτε μου, τα τελευταία χρόνια να έχω ένα ισχυρότατο δεσμό επισκέψεων, μέχρι του σημείου να δικαιούμαι σε μερικά χρόνια και πλήρη, θα έλεγα, δικαιώματα κατοίκου της Λακωνίας. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά σας, όχι μόνο γιατί υπηρετείτε αυτό που λέμε εμείς αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα της χώρας, αλλά κυρίως γιατί πράγματι μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες όλοι μαζί υπηρετούμε αυτό που λέμε ότι το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα είναι το εργαλείο εκείνο που μπορεί να σημάνει την έξοδο από την κρίση, αυτό που λέμε εμείς ως εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί με τους φίλους και συγχωριανούς και συμπατριώτες τους Λάκωνες, σε αυτό το πολυσύχναστο σημείο της Αθήνας και όλης της Ελλάδας, θα έλεγα. Σε αυτή την έκθεση παραδοσιακών προϊόντων του τόπου μας, ενός τόπου ξεχωριστού και ενός τόπου μοναδικού, ενός τόπου με μεγάλες δυνατότητες στον πρωτογενή τομέα, στον αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, όπως είπε ο Υπουργός μας, αλλά και στον τομέα του τουρισμού. Στη θεσμοθετημένη πλέον αυτή 8η έκθεση λακωνικών προϊόντων, χιλιάδες είναι οι επισκέπτες που έχουν περάσει, που την έχουν γνωρίσει, και είναι χιλιάδες αυτοί ακόμα που θα έχουν την ευκαιρία μέσω της έκθεσης να γνωρίσουν τη Λακωνία και τα προϊόντα της. Φίλες και φίλοι, αυτή η χώρα μπορεί να ξεπεράσει την κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια μόνο αν δημιουργήσει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, και ένα από αυτά είναι ο αγροτοδιατροφικός τομέας. Όλοι ξέρετε και ξέρουμε ότι από αυτή εδώ τη γωνία του μετρό έχουν υποθεί πολλοί χαιρετισμοί πολιτικών, εκ των οποίων δεν θυμάται κανένας τίποτα, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που μένει και από τους χαιρετισμούς και από όλες αυτές τις λεκτικές παρεμβάσεις είναι αυτό που βλέπετε εδώ κάθε χρόνο, κάθε Μάρτιο εδώ στο μετρό της Αθήνας, και είναι ο κόπος, ο ιδρώτας των λακώνων παραγωγών, οι οποίοι με το μεγάλο αγώνα που κάνουν και τον ιδρώτα τους παρουσιάζουν το άφθαστο λακωνικό προϊόν που σημαίνει ποιότητα διατροφής και ποιότητα ζωής. Εγώ θέλω να πω κάτι, να δείξω αυτό εκεί πέρα, Παναγιώτη, να δείξω αυτό. Αυτό ήταν το αφήγημα, ήταν η σκέψη που την είχε κάνει ο Βαγγέλης ο Βαλιώτης, αν θυμάμαι καλά, με τον πρόεδρο, τον Μανούσο τον Μανουτσάκη. Και η συνέχειά του είναι αυτή. Τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, νομίζω χρειάζεται ένα καινούριο αφήγημα, κάτι διαφορετικό. Μετά από 11 χρόνια και 8 χρόνια νομίζω ότι πρέπει κάτι να γίνει διαφορετικό, ούτως ώστε να είναι πιο καλά τα πράγματα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, ναι μεν ήτανε, φαίνεται ότι ήταν καλές οι εκθέσεις που κάναμε και είναι και φέτος καλύτερη και πιο οργανωμένη, αλλά έχω μάθει ότι είναι πολύ ακριβή. Έμαθα ότι είναι ακριβή, ότι το κόστος της αίθουσας και μόνο έχει αυξήσει το κόστος των προϊόντων στους καταναλωτές. Λοιπόν, δήμαρχέ μου, φίλες και φίλοι, του χρόνου να πάμε να έχουμε φτηνότερα προϊόντα, καλύτερα προϊόντα, και να έχουμε περισσότερα κέρδη στους όλους τους παραγωγούς και στους όλους τους εκθέτες του Μουλακωνίας. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά συμμετέχουμε ως Περιφέρεια Πελοποννήσου στην σημερινή έκθεση που για άλλη μια φορά διοργανώνεται με επιτυχία εδώ στο Μετρό, στο Σύνταγμα, με το σλόγγαν «Η Λακωνία κάνει στάση στο Μετρό».
Και στόχος μας είναι αφενός μεν να στηρίξουμε μια πρωτοβουλία που άρχισε πριν από 8 χρόνια. Μια πρωτοβουλία του Μανούση του Μανουσάκη και του τότε δήμαρχου Ινούντος του κυρίου Βαλιώτη. Αφετέρου όμως να στηρίξουμε τους επιχειρηματίες μας, να αναδείξουμε και να προωθήσουμε τα λακωνικά προϊόντα, τα οποία είναι γνωστά για την διατροφική τους αξία, για την υψηλή τους ποιότητα, και θέλω να συγχαρώ όλους τους επιχειρηματίες που κάτω από δύσκολες συνθήκες συμμετέχουν στην έκθεση, αλλά συνεχίζουν να αγωνίζονται όρθιοι και με αξιοπρέπεια, αναδεικνύοντας την ποιότητα των λακωνικών προϊόντων. Θα μου επιτρέψετε πάρα πολύ σύντομα να καταγράψω για άλλη μια φορά τη χαρά μου που είμαι σήμερα εδώ. Και αν κάτι αποδεικνύει τη χρησιμότητα της δικής μας παρουσίας, είναι ότι η παραγωγή μας όλοι μαζί με εμάς και με προτεργάτες στην αυτοδιοίκηση αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η παραγωγή μας και η λακωνική κοινωνία έχει συνοχή και αλληλεγγύη. Η αυτοδιοίκηση στηρίζει, η πολιτεία στηρίζει όταν το ζητάμε και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια με μία μόνο υποσημείωση, ότι είναι επιτακτική ανάγκη, όπως το έχει σχεδιάσει και ο Δήμαρχος, η Δήμαρχη και η Περιφέρεια, στο βαθμό που μπορούμε να το αναβαθμίσουμε. Σας καλωσορίζουμε στην έκθεση λακωνικών προϊόντων. Ήδη έφτασε στην 8η διοργάνωση και αποτελεί ένα καταξιωμένο θεσμό. Η Λακωνία μεταφέρεται για λίγες μέρες, θα βρίσκεται στο Σύνταγμα, στην καρδιά της Αθήνας. Μαζί της φέρνει τη φυσική ομορφιά, τον ιστορικό πολιτισμικό τους πλούτο. Πάνω απ' όλα όμως φέρνει τους ανθρώπους, τα ποιοτικά προϊόντα και τις αυθεντικές γεύσεις της. Οι Λάκωνες παραγωγοί, πιστοί στο ετήσιο ραντεβού και στο αθηναϊκό κοινό, δίνουν για μια ακόμη φορά δυναμικό παρόν σε πείσμα της οικονομικής κρίσης και των δύσκολων συνθήκων που διανύουμε. Ο Δήμος Σπάρτης στηρίζει ενεργά την έκθεση λακωνικών προϊόντων σε συνεργασία με όλους τους, με άλλους φορείς του νομού. Σας καλώ λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά τα εξαιρετικά ποιότητας προϊόντα της λακωνικής γης. 8η συνεχή χρονιά η Λακωνία παίρνει το μετρό για το Σύνταγμα, αλλά νομίζω ότι η Λακωνία ρίχνει και το δρόμο. Όχι μόνο σήμερα, όχι μόνο για τις τρεις μέρες, καθημερινά. Το αποδεικνύει από τα καλύτερα προϊόντα που έχει, με την άριστη ποιότητα και τον κόσμο της που το υποστηρίζει. Όπως πάντα όμως και ο Δήμος Μενεβάς είναι σαραγός αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω να το συνεχίσουμε και για τα επόμενα χρόνια και γιατί όχι να το επεκτείνουμε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά ακόμα και στο εξωτερικό. Αλλά είναι κτήμα, δεν κοινωνικό, δεν κάνει τίποτα, είναι ο Παρβαγιώλης που τα έχει κάνει. Θα περάσουμε όλους τον λόγο. Εδώ και 8 χρόνια διοργανώνεται αυτή η έκθεση με μεγάλη επιτυχία. Εμείς, η Περιφέρεια, στηρίζουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες με εξωστρέφεια δυνατά, αναδεικνύοντας τα πελοποννησιακά προϊόντα, εν προκειμένου τα λακωνικά προϊόντα, γιατί εδώ είναι κομμάτι της Λακωνίας, σε μια μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε όλοι και ιδιαίτερα ο Πέτρος Τατούλης, ο Περιφερειάρχης μας, αναδεικνύοντας και συνδέοντας τα προϊόντα με την τουριστική προβολή του τόπου και σε μια προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να συνδέσουμε τα προϊόντα μας, τα πελοποννησιακά προϊόντα, με τον τουρισμό. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει σύνδεση γενικότερα με την ανάπτυξη. Με την ανάπτυξη, με τον πρωτογενή τομέα, και σε αυτό το σημείο έχουμε μαζί μας συμπαραστάτες, τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δίνουν τη δική τους μάχη και που πραγματικά θέλω να τονίσω ότι τα προϊόντα μας δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα, είναι υψηλής διατροφικής αξίας, είναι προϊόντα υψηλής αξίας. Η Λακωνία κυρίως έχει και βιολογικά προϊόντα και να σας πω, κύριε Φελούρη, ότι συγκριτικά βρισκόμαστε στα βιολογικά μας προϊόντα στην πρωτιά, έχουμε την πρωτιά σε εθνικό επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, είναι τιμή και για όλους μας που
παραβρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην έκθεση, την 8η έκθεση λακωνικών προϊόντων, η οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια παραδοσιακή πλέον μορφή προβολής των πραγμάτων. Και θέλουμε να σας ζητήσουμε να γίνει πραγματικότητα αυτό που είπατε στην εισαγωγή, στο χαιρετισμό σας, να γίνει πραγματικότητα και να έρθετε να μείνετε στη Λακωνία. Θα σας κάνουμε και επίτιμο δημότητα. Όπως λοιπόν σας είπα, υπάρχουν δύο λόγοι. Ένας λόγος είναι ότι κάπου με τις συχνές μου επισκέψεις στη Λακωνία αισθάνομαι δεύτερη πατρίδα τη Λακωνία. Και το δεύτερο είναι γιατί πραγματικά είχα πληροφόρηση ότι κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αυτό που κυρίως με ενθουσίασε είναι η ζέστη που αντίκρισα στην επαφή μου με τους εκθέτες και η αγάπη τους, θα έλεγα, για αυτό που θέλουν και υπερασπίζονται, που αφορά βεβαίως τα προϊόντα της λακωνικής γης. Είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια και οπωσδήποτε πρέπει να στηριχθεί. Εγώ θα έλεγα ότι στην επόμενη χρονιά μήπως βρίσκαμε ένα μεγαλύτερο χώρο να υπάρξουν και περισσότεροι εκθέτες, και μάλιστα επειδή το κόστος κυρίως λειτουργίας αυτών είναι μεγάλο, να δούμε πώς θα βοηθήσουμε και εμείς από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την συμβολή μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το θεσμό, θα έλεγα ένα θεσμό μόνιμο, που και μόνιμο και αλλά μόνιμο, και θα μπορέσει να δώσει δυνατότητα διεξόδου σοβαρή σε πάρα πολλούς εκθέτες, γιατί όπως σας είπα ξέρω την προσπάθεια που γίνεται από τους αγρότες της Λακωνίας, και επειδή είναι και η γεωμορφολογία της Λακωνίας τέτοια που πέραν του τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής δεν έχει άλλες δυνατότητες, και όπως όλη μας η χώρα, και από αυτή την πλευρά λοιπόν οφείλουμε και θα το κάνουμε εμείς να συμπαρασταθούμε σε αυτή την προσπάθεια. Ξέρω ότι τώρα τρέχεις, όχι μόνο εσύ, όλοι σας τρέχετε όλοι και δεν φτάνετε, και σου μιλάω ειλικρινά, όλος ο κόσμος κάνει την προσευχή του να πετύχετε. Το βλέπουμε και είναι συγκινητικό, ναι, να πετύχετε αυτό, γιατί κινδυνεύει ο κόσμος. Φανταστείτε όμως ότι είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος, ο λαός, στηρίζει την κυβέρνησή του μετά τις εκλογές με τέτοιο, τέτοιο πάθος. Όμως θέλει προσοχή να πετύχετε. Βέβαια. Γιατί βέβαια, αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Σε πείσμα λοιπόν όσων και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό βέβαια μας βάζουν τρικλοποδιές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πετύχει. Γιατί έχει υποχρέωση απέναντι στο λαό και απέναντι στη χώρα και απέναντι στο μέλλον αυτού του τόπου. Κοντά μας έχουμε τον δήμαρχο της Σπάρτης, τον κύριο Βαγγέλη Βαλιώτη, ο οποίος χρόνια, από την πρώτη έκθεση, ήταν ο διοργανωτής μάλλον, ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από την αρχή. Από την αρχή είμαστε σαν συνδιοργανωτές, συμμετείχαμε και θα συμμετέχουμε. Το θετικό είναι ότι ο Δήμος Σπάρτης συμμετείχε όλα τα χρόνια και θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοιες εκθέσεις και από άλλες δράσεις που μπορεί να αναπτύξει ο Δήμος και η παραγωγή, μπορούμε να βγάλουμε τα προϊόντα έξω από τη δική μας περιοχή. Εγώ έκλεψα λιγάκι λίγες λέξεις από αυτά που είπε στο χαιρετισμό για το μόνιμο εκθετήριο λακωνικών προϊόντων. Που είπες, και το είπα και του Υπουργού, ότι όπως είπε, λέει, ο Δήμαρχος της Σπάρτης για το μόνιμο εκθετήριο, μήπως γίνει και ένα δεύτερο μόνιμο εκθετήριο στην Αθήνα, στην Αττική. Μα αν ακούσατε, είπαμε ένα εκθετήριο στη Σπάρτη και ένα εκθετήριο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, μπράβο. Είπαμε δύο στόχοι είναι του Δήμου Σπάρτης, πιστεύουμε να το υλοποιήσουμε, αλλά δεν αφορά μόνο το Δήμο Σπάρτης. Αυτό πρέπει να αγκαλιαστεί, είπα, και από το επιμελητήριο και από τους παραγωγούς. Αλλά εδώ είναι λαμπρή ορδόξη λαμπρό. Αυτές τις προσπάθειες πρέπει να τις στηρίξει και το Υπουργείο και η Πολιτεία, γιατί έτσι θα προβάλλουμε τα προϊόντα. Στο σύνολο, γιατί όλοι κερδίζουν από αυτή τη δουλειά. Και επειδή μίλησε ο Υπουργός για μια υπεραξία του προϊόντος, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα να βγάλουμε την υπεραξία του προϊόντος, που πρέπει να συνδυάσουμε, να μην έχουμε και ακριβό προϊόν στον καταναλωτή, αλλά ταυτόχρονα και η παραγωγή να έχουν μειωμένο κόστος παραγωγής, το είπε και ο Υπουργός αυτό, για να δούμε έτσι μια άλλη δράση και μια άλλη πολιτική στην αντιμετώπιση του προβλήματος των παραγωγών. Εποφελία των παραγωγών. Εποφελία των παραγωγών. Πολιτών, γιατί γενικότερα, επειδή εδώ όλα αυτά τα χρόνια και επειδή συμμετέχω στην έκθεση, όχι το θεσμικό μου ρόλο τώρα σαν δήμαρχος, αλλά και πριν σαν Βαγγέλης Βαλιώτης και σαν δήμαρχος συνούτους, αλλά και μέσα από την έκθεση, η παραγωγή μας όλα αυτά τα χρόνια έχουν τις ίδιες τιμές και αν θέλετε και μειωμένες, παρόλο που το κόστο τους είναι πολύ μεγάλο. Κάθε χρόνο ο Δήμος Μονεβάσια στηρίζει αυτή την έκθεση λακωνικών προϊόντων. Είναι μια έκθεση η οποία
βγάζει τα λακωνικά προϊόντα εκτός των συνόρων της Λακωνίας, τα κάνει γνωστά σε όλο το αθηναϊκό κοινό και συνάμα σε όλη την Ελλάδα, διότι εδώ βρισκόμαστε στο πιο πολυσύχναστο σημείο της Αθήνας. Πέστε μας δύο λόγια για την έκθεση. Πώς το βλέπετε? Είναι η 8η χρονιά που έρχομαι κι εγώ στην έκθεση αυτή. Την παρακολουθώ από τότε που έγινε θεσμός η έκθεση αυτή, από το 2008-2006 πρέπει να ήταν. Πραγματικά είναι ευίωνο το ότι μετά από τα 8 χρόνια όχι μόνο δεν έφθινε η έκθεση αυτή, όσο ήταν φυσικό να έχει συμβεί, ειδικά σε μια εποχή που συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα στην χώρα μας, αλλά βλέπω ότι η έκθεση κρατιέται και φέτος μάλιστα έχει μια ιδιαίτερα αισιόδοξη εικόνα. Είναι δεν πολύ ευχαριστημένοι όλοι. Δεν πιστεύω να είναι δική μου διαπίστωση αυτή, όχι, όχι. Πιστεύω ότι είναι καθολική διαπίστωση αυτή. Ερχόμενη από δύο διεθνείς εκθέσεις, η μία ήταν Μιλάνο πριν από 20 μέρες και η άλλη ήταν Βερολίνο πριν από δύο ημέρες, πραγματικά διαπιστώνω για μία ακόμα φορά το τι σημαίνει αυτό που λέμε γαστρονομία, το τι σημαίνει προϊόν γης. Καλός ή κακός, κατά τη δική μου την άποψη πολύ καλός, οι άνθρωποι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και έχει βέβαια πολύ μεγάλη αξία στο τι τρώμε, στο τι τρώνε. Αυτό μας καθορίζει σαν ανθρώπους και η Λακωνία μας είναι στην ουσία ένας απέραντος κήπος. Ένας κήπος εσπεριδοειδών από μόνο. Τα καλύτερα τα άριστα. Ένας κήπος από ελιές, από λάδι. Ένας κήπος από, ένας βότανα. Κήπος από βότανα. Απέραντος κήπος, τα βουνά και μας όλα. Μάλιστα. Είναι θησαυροί πραγματικά, θησαυροφυλάκια βοτάνων, ακριβών βοτάνων. Και ένας κήπος που μπορεί να γίνει και να έχει προϊόντα κηπευτικά. Ιδιότητα η οποία τελευταία υποχώρησε στη Λακωνία, εν αντιθέσει με την Κρήτη όπως ξέρετε, η οποία μεγάλο μέρος της δυναμικής της την έχει ρίξει σε τι, στα προϊόντα τα όπορο-κηπευτικά. Η Λακωνία λοιπόν οφείλουμε εμείς όλοι που είμαστε εκεί να σπρώξουμε προς τα έξω και να δείξουμε στον κόσμο όλο, να κάνουμε ελκυστικά τα προϊόντα αυτά, να τα μάθει ο κόσμος όλος και να αποκτήσουν την αξία και την υπεραξία που οφείλει να έχει τα προϊόντα αυτά στη Λακωνία. Εγώ έχω μάθει να είμαι στρατιώτης και σε όλα τα μετερίζια όπως είπατε, τότε μαζί με τον κύριο Πίλιουρα που ήταν πρόεδρος της ΤΕΔ και εγώ γραμματέας και με όλο το συμβούλιο, ξεκινήσαμε αυτή την γιορτή και έκθεση, τα θυμάμαι. Και τη γιορτή Λαδίου και Ελιάς, αλλά και σαν γεωπόνος που έχω συμμετάσχει στην ανάπτυξη της Λακωνίας πιστεύω, προσπαθώ να αναδειχθούν τα αγροτικά και τα γενικότερα διατροφικά προϊόντα της Λακωνίας τόσο στην πρωτογενή, στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, όσο και με τα ποιημένα που έχουν την προστιθέμενη αξία, όπως είπαν προηγουμένως και πολλοί εδώ ομιλητές. Και βεβαίως ευχόμαστε να δυναμώνονται αυτές οι εκθέσεις, να μεγαλώνει ο αριθμός των ανθρώπων που προσφέρουν τα προϊόντα, γιατί είναι υγιεινά και αγνά και προσφέρουν μεγάλη διατροφική αξία. Ο κύριος Κυριακούλιας είναι ο αντιπρόεδρος στη μη κερδοσκοπική εταιρεία που είναι Λαδιού και Ελιάς και εκπροσωπείς τον φίλο μας τον Μανούσο τον Μανουσάκη που είναι ο πρόεδρος. Και τον εκπροσωπείς γιατί αυτός τώρα γυρίζει. Φέτος, ναι, για μένα ήταν λίγο πιο εκφορτημένη η βραδιά. Ο κ. Μανουσάκης ήταν υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσεις. Ήταν δυστυχώς, δεν ήταν μαζί μας, γιατί έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις και βραδινά γυρίσματα στο νέο του Σύριαλ. Μπράβο, οπότε ανάλαβα να διεκπαιρεώσω όλο το έργο της βραδιάς εγώ. Όλα πήγανε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Για τα περαιτέρω. Συγχαρητήρια για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε και εσένα. Μας έκανες ιδιαίτερη δουλειά και φέτος όπως όλα τα χρόνια. Μεγάλο ευχαριστώ. Είναι μια μοναδική χρονιά φέτος. Αγγίζει, αν όχι καλύτερη όλων, από τις καλύτερες. Ανέλπιστα για μας, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης,
Δεν ξέρω τι να πω. Δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να έρθεις εδώ μέσα. Δηλαδή και φτωχός άνθρωπος να είσαι, μπορείς από το εστέρημά σου να δώσεις έναν οβολό, να πάρεις ένα κομμάτι, ένα βαζάκι με μέλι ή με λίγο λάδι. Το λέω αυτό, Αντώνη, από τις ομολογίες των παραγωγών. Ναι. Εγώ είδα την επισκεψιμότητα του κόσμου. Μα γι' αυτό. Και είδα από τον αθμό από τις σακούλες που έφυγαν φέτος. Σας λέω, αν όχι η καλύτερη, μία από τις καλύτερες. Η Λακωνία έχει τη δυνατότητα. Γνωστή από την ιστορία, από τον πολιτισμό. Ας βοηθήσουμε όλοι να γίνει πιο γνωστή από τα προϊόντα που παράγει. Και τα προϊόντα που παράγει είναι άριστα. Και αυτή τη στιγμή ο τουρισμός γενικότερα κρατάει μια στάση αναμονής. Δεν ξέρουμε τι εξελίξεις. Αλλά έχουμε καλές προοπτικές. Πάντα έχουμε καλές προοπτικές. Η καλύτερη προοπτική είναι όταν θα πάρουμε τις κρατήσεις μας, όταν γεμίσουν τα ταμεία μας. Όχι για να κάνουμε κλειδί και τέτοια πράγματα. Να καλύψουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.